Και πάμε για το γλυκό της ημέρας. Ένα γλυκό που θα σας μείνει αξέχαστο, δεν έχετε φάει κανένα μπισκότο στη ζωή σας που να θυμίζει κάτι παρόμοιο. Λέγεται Chocolate Chip Cookie Cake. Η φιλοσοφία είναι ότι φτιάχνουμε ένα τεράστιο μπισκότο, στολίζουμε από πάνω και το βγάζουμε σαν κανονικό μπισκότο γενεθλίων. Και είναι τόσο μαστιχωτό, τόσο γευστικό, τόσο σοκολατένιο που κάτι παρεμφερές δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ σας. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το Chocolate Chip Cookie Cake θα χρειαστούμε 350 γραμμάρια ζάχαρη καστανή, 100 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 250 γραμμάρια βούτυρο λούρπακ ανάλατο σε θερμοκρασία δωματίου, ένα κοταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 2 αυγά μεσαία, 350 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 κουταλιά της σούπας baking powder, 1 πρέζα αλάτι και 500 γραμμάρια κουβερτούρα. Και τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Πρώτα απ' όλα, μέσα στον κάδο του μίξερ, με το φτερό ή με το σύρμα, να βάλουμε τη ζάχαρη την καστανή, τη ζάχαρη την κρυσταλλική. Βάζουμε καστανή γιατί θέλουμε να πάρουμε ένα ωραίο σεξι χρώμα. Και το βουτυράκι μας. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ βούτυρο λούρπα κανάλατο αλουμινόφυλλο. Παράγεται από 100% αγνό αγελαδινό γάλα, χωρίς συντηρητικά και δεν περιέχει αλάτι. Θέλουμε 250 γραμμάρια. Αυτή είναι 500 άρες συσκευασία, οπότε θα κόψω ακριβώς το μισό. Και για να πετύχει η συνταγή μας, πρέπει το βουτυράκι μας να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Επειδή τα υλικά που βάζουμε μέσα είναι ελάχιστα, κοιτάξτε εδώ, αυτά που βλέπετε είναι. Θέλουμε πολύ καλής ποιότητας υλικά, το βούτυρο και η σοκολάτα, για να πάρουμε το απόλυτο αποτέλεσμα. Λοιπόν, το βούτυρο είναι σε θερμοκρασία δωματίου, όπως σας είπα, εδώ πέρα φαίνεται. Το ρίχνουμε έτσι όπως είναι μέσα. Και το μόνο που έχω να κάνω σαν Άκης είναι λίγο να μαλακώσω και να φρατέψω το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη. Λοιπόν, χτυπάμε. Και μόλις χτυπηθεί καλά, 2-3 λεπτάκια, μόλις χτυπηθεί θα προσθέσουμε τα αυγά και τα υπόλοιπα μας υλικά. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο που βλέπουμε ότι το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη έχει γίνει μία πάστα, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε μέσα τη βανίλια μας. Προσθέτω το ένα αυγό μέσα, εδώ. Ανακατεύω μέχρι που να απορροφηθεί και στη συνέχεια προσθέτω και το άλλο σιγά-σιγά σε χαμηλή ταχύτητα εδώ. Τέλεια, να προσθέσω και το άλλο. Εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, και πάμε να προσθέσουμε όλα τα στερεά μας σε ένα μπολ. Έχω το αλεύρι μου, το baking powder, λίγο αλατάκι, και το αλάτι σε αυτή τη συνταγή είναι απαραίτητο, γιατί όντως θα κάνει τη διαφορά. Λοιπόν, ρίχνουμε το αλάτι και βέβαια η συνταγή, το βασικό συστατικό που έχει, μάλλον ένα από τα βασικά, είναι η σοκολάτα. Θα βγει ό,τι πιο σοκολατένιο γίνεται. Μπορούμε να βάλουμε ό,τι σοκολάτες μας βρίσκονται. Δεν είναι απαραίτητο. Τώρα, ό,τι περισσευούμενα έχετε σε σοκολάτες, ακόμα και σε μπάρες σοκολατών, είναι πολύ καλή περίπτωση να τις αξιοποιήσετε. Εμένα μου αρέσει να έχει δάγκωμα η συγκεκριμένη συνταγή, οπότε κόβω σε μεγάλα κομμάτια τη σοκολάτα, το βλέπετε. Τέλεια. Και έτσι όπως είναι, προσθέτω μέσα στο αλεύρι. Εγώ πήγα σήμερα πάρα πολύ, βλέπετε, μόνο με σκούρα σοκολάτα. Είτε ρίχνω όλα αυτά τα υλικά και ανακατεύω με μία μαρίς, πολύ γρήγορα, είτε τα ρίχνω στο μίξερ και ανακατεύω πολύ γρήγορα στο μίξερ. Τι θέλετε? Με το που ρίξω το αλεύρι δεν ανακατεύω πολύ ώρα, γιατί άμα ανακατέψω θα γίνει ψωμί το μπισκότο μας. Οπότε λίγη ώρα, σιγά σιγά. Λοιπόν, όπως βλέπετε, άφησα μεγάλα κομμάτια σοκολάτας. Δεν ήταν σωστό αυτό που έκανα. Αλλά σταματάμε το μίξερ, φίλε Διονύση. Σταματάμε. Δεν χτυπάμε πολύ ώρα, πολύ λίγη ώρα. Σε αυτό το σημείο θα σας κάνει κέφι να φάτε όλο το μείγμα έτσι όπως είναι μέσα από το μπολ. Δεν θα το κάνετε όμως. Και τώρα, πολύ πολύ σημαντικό, φίλε Διονύση, είναι το τι σκεύος θα χρησιμοποιήσουμε. Η συνταγή για να βγει θέλει ταψάκι 30-40. Είτε βούτυρο κακάον με τη φορό μας, είτε βάζουμε λαδόκολλα. Λοιπόν, ρίχνω μέσα, εδώ το μύβα μου, και θα δω ότι δυσκολεύομαι να το απλώσω γιατί σπάει το μείγμα πάρα πολύ στα χέρια. Οπότε τι πρέπει να κάνω, φίλε Διονύση? Νεράκι. Νεράκι στα χέρια. Και μόλις βάλετε νεράκι στα χέρια, δεν θέλω να πάει νεράκι στο μείγμα. Εδώ. Απλώνεται. Λοιπόν, τώρα πόση ώρα λες να θέλει ψήσιμο στο φούρνο? Θέλει 30-40 13 λεπτάκια με 15 στους 180 βαθμούς προθερμασμένος ο φούρνος, ψηλά εσχάρα. Βγάζουμε το μείγμα από το φούρνο, το βγάλουμε στα 13 με 15 λεπτάκια. Θα φαίνεται ότι δεν έχει πήξει. Μην προβληματιστείτε. Όλα είναι υπό έλεγχο. Με το που περάσει μισή ωρίτσα, 45 λεπτά, τότε θα σφίξει και τότε θα κόψουμε για να δοκιμάσουμε. Άντε, γεια! Για το chocolate chip cookie cake, στον κάδο του μίξερ βάζουμε την καστανή και την κρυσταλλική ζάχαρη, το βούτυρο και χτυπάμε μέχρι να αφρατέψει το μείγμα. Προσθέτουμε τη βανίλια, ένα-ένα τα αυγά και χτυπάμε σε χαμηλή ταχύτητα. Σε μπολ βάζουμε το αλεύρι, το μπέικιν, το αλάτι, την κουβερτούρα ψιλοκομμένη και ανακατεύουμε. Τα βάζουμε στον κάδο με τα υπόλοιπα υλικά και χτυπάμε σε χαμηλή ταχύτητα για 10 δευτερόλεπτα. Απλώνουμε λαδόκολλα σε ένα ταψί και βάζουμε μέσα το μείγμα. Απλώνουμε με βρεγμένα χέρια και ψήνουμε για 13 με 15 λεπτά στους 180 βαθμούς. Αφήνουμε να κρυώσει και σερβίρουμε. Το chocolate chip cookie cake μας είναι έτοιμο. Τα σερβίρω σαν μπισκότα σήμερα και επειδή θα βγουν άπειρα μπισκότα, δηλαδή με αυτή τη συνταγή μπορούν να φάνε και 20 άτομα μπισκότο, θα παρακαλέσω πάρα πολύ να κάνουν μια ωραία ουρά με πρωτεργάτη μπροστά τον φίλο μας τον Αρακά και τη Λάουρα και να έρθουν όλοι ένας-ένας να πάρουν το κομμάτι τους. Τι θυμήθηκα τώρα, το καρουζέλ το έβλεπες όταν ήσουν μικρός. Ήταν ο Χάιμε Παλίγιο, η Λάουρα, ο Χόρκε Ντελσάλτο, ποιοι άλλοι ήταν, ο Σιρίλο Ριβέρα, η δασκάλα Σιμένα, η δασκάλα Οράκα, η διευθύντρια Οράκα. Εσείς η Λάουρα. Δεν περίμενα να δω τέτοια Λάουρα. Περίμενα λίγο πιο ξανθιά, η αλήθεια είναι. Λίγο πιο όμορφη. Λίγο λιγότερη τριχωτή. Και περίμενα, ας πούμε, να είναι ναι, λίγο πιο γαλακτερή. Πόσα κομμάτια βγάλαμε, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, πόσα είπα? 20. Είσαι πραγματικός. Λοιπόν, αυτό που θέλω να δεις είναι αυτό. Δεν υπάρχει καθόλου μπισκότο, υπάρχει μόνο σοκολάτα, δοκίμασε. Έλα εδώ Διονύση, γιατί άλλο πράγμα να φας το ζεστό και άλλο πράγμα να φας το κρύο. Ζεστό, με το που σφίξει. Είναι τρομερό. Δεν υπάρχει. Μπελέση, έλα εδώ αγόρι μου. Έλα εδώ και εσύ Μίτσο. Να μην αφήσουμε καμία κάμερα. Θα πάω εγώ. Λοιπόν, να μην αφήσουμε καμία. Κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, αυτό που θέλω να σας δείξω είναι αυτό. Είναι από τις αγαπημένες μου συνταγές, σας το ξαναλέω. Η συνταγή δεν υπάρχει. Συγκλονιστική. Ένα χειροκρότημα όλοι σας. Έχουν μπισκότα. Για ακόμα μία φορά, ο Άκης ο Πετριτζίκης έκανε το θαύμα. Το ευχαριστώ πάρα πολύ.